Καμιά φορά κάνετε σαν τα παιδάκια που τα πιάνουμε να πιάνουν τη σοκολάτα, να παίρνουν τη σοκολάτα, όπως είπαμε, ναι, να μην τη φάνε. Γιατί τώρα εσύ ήρθες, δήθηκες ωραία, λες πού να πάω, πάω για ένα μπραντς. Και στην πρώτη ερώτηση κολλάς και αντί να τα βάλεις με σένα που δεν ξέρεις που πας, τα βάζεις με μένα. Ξέρεις γιατί σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις, διότι εχθές είχες ένα πανομοιότυπο look. Δηλαδή, φόραγες ένα έμπριμε φόρεμα με μία μπότα, με ένα παλτό ίδιο πατρόν, μπορεί να είναι και το ίδιο, και ένα καπέλο. Σε άλλα χρώματα. Και πήγαινες βράδυ σε έκθεση. Που θα σε έπαιρνε όμως το αγόρι σου με το αυτοκίνητο, άρα το καπέλο θα το αφήνες μέσα. Που είχες απάντηση για το αυτό, μετά θα πήγαινες και για από το. Για όλα έχεις απαντήσεις άλλες όμως, όχι τις κανονικές. Εμείς προσπαθούμε να. Σε γενική βάση τώρα σου λέω, προσπαθούμε να είμαστε αναλυτικοί για να είμαστε δίκαιοι με όλες σας, διότι είναι διαγωνισμός. Εντάξει. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα ο βαθμός μου, ο βαθμός της Έλληνας, ο βαθμός του Λάγκη, ο βαθμός των κοριτσιών. Είμαστε εδώ έτσι για να είχαμε να λέγαμε. Είναι σαν να το ακυρώνουμε όλο. Κατάλαβες, είναι διαγωνισμός. Όλα παίζουν ρόλο και έχουν σημασία. Αν δεν σε ενδιαφέρουν εσένα, τότε κάπως αλλιώς. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Γιατί επέλεξες να είσαι εδώ. Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε. Μαρία μου, κατάλαβες. Ελπίζω. Λοιπόν, άκου τώρα. Το φόρεμα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και σου ταιριάζει. Το καπέλο είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Σαν χρώμα ταιριάζει, σαν ύφος δεν ταιριάζει. Η μπότα πολύ σωστή και η τσάντα είναι πολύ σωστή. Θα ήθελα η ζώνη να είναι διαφορετική, να μην σετάρετε με την μπότα. Το παλτό νομίζω ότι στο κατεβάζει. Νομίζω ότι θες ότι θα επέλεγα κάτι πιο σκούρο ή ενδεχομένως αν οι μπότες ήταν στο ίδιο χρώμα με το παλτό θα γινόταν λίγο πιο ανάλαφρο. Αλλά γενικά είναι μια ωραία εικόνα. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι το καπέλο. Εντάξει, δεν πάνε όλα τα καπέλα με όλα τα ρούχα βάση χρώματος. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη πληροφοριών που δεν μπορώ να σου τοποθετήσω κανονικά, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Την άλλη φορά που θα ξέρεις, θα έχεις σκεφτεί λίγο από πριν. Λοιπόν, είσαι καλή όμως. Για σήμερα 3. Ευχαριστώ. 3 από τον Στέλιο. Έλενα. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό δεν πηγάζει επειδή νιώθεις μια αδικία. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μέσα σου νιώθεις μια αδικία. Όχι. Κάποια στιγμή εύχομαι να το μάθω και να το καταλάβω. Κλαίες. Όχι. Θα τρελαθώ αν κλάψεις, το λέω, θα σηκωθώ. Όχι, σταματήστε, δεν κλαίω. Δεν νιώθω αδικία, όχι. Τι απλά νιώθεις? Δεν μπορώ να μου φωνάζουν. Μα δεν σου φώναζα. Θέλω να πάω εγώ τώρα, να σκουπίσω τα δάκρυά σου, Μαρία. Πέρασε, απλά τώρα. Να έρθω κοντά σου. Όχι, καλά. Με αργή κίνηση θα έρθω, slow motion. Δεν πειράζει, είμαι στο concept. Είμαι στο concept. Γιατί, α, το βρήκα, πήγες στο μεσημεριανό το brunch. Ναι. Έμαθες κάτι για ένα πολύ καλό σου φίλο. Γιατί δεν μου λέει γιατί θα βάλει. Μπράβο, τσακώθηκες. Να το είδες το βρήκα. Ωραία, ωραία. Σώσαμε και το δάκρυ και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με την Έλενα. Έλενα. Ωραία το γύρισες. Σας προτιμούσα με πολύ μεγάλα γυαλιά, χωρίς το καπέλο σίγουρα. Τα μαλάκια σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, το φόρεμα εγώ αυτό το λατρεύω. Επειδή δεν μπορώ τα σύμμετρα να τα βλέπω κάτω από το παλτό, γιατί είναι ένα δικό μου θέμα προσωπικό μάλλον, θα προτιμούσα το παλτό σου να είναι πολύ μακρύ. Τα υπόλοιπα μου αρέσουν πάρα πολύ. 3. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 3. Από την Έλενα Λάκη. Μαρία, ξέρεις τι έγινε. Ίσως τα πήραμε λίγο με την καλή έννοια, γιατί έχεις ένα φόρεμα που είναι σχεδόν το ίδιο με το χθεσινό. Και αυτό κρέμεται έτσι κάτω, είναι αμπύρ, έχει μια στάμπα. Μάλλον το έχεις κάνει σαν φόρεμα, ενώ χθες ήταν ντεπιές, γιατί ήταν η φούστα με το μακρύ γυλαίκο. Αυτή η εικόνα θα ήταν τέλεια. Εμένα δεν με ενοχλεί το καπέλο, ίσως επειδή λατρεύω το καπέλα. Όχι, αυτό είναι και ένα μοντέλο της συγκεκριμένης εταιρείας που είναι και παλιό. Το έχω βάλει πριν 4 χρόνια σε διχρωμία, που αν ήταν διχρωμία θα μου άρεσε. Συνήθως όταν φοράμε ένα βελούρ καπέλο, δηλαδή έτσι χοντρό, πρέπει να έχουμε και πάνω μας, πάνω στο σώμα, επιλέξει κάτι επίσης χοντρό. Δηλαδή, να έχεις ένα πουκάμισο με πριν και από κάτω να έχεις μια πιο βαριά υφή ρούχου. Επίσης, πηγαίνει μια μακριά καζάκα από χοντρό πράγμα, μπορεί να είναι και γούνινο, ψευτογούνα δηλαδή,
Γιατί αυτό το print, αν θέλει να το δείξει όλο, είναι ωραίο να αφήνει το μανίκι. Δεν κρυώνουν τα χέρια, όχι, μην με προλαβαίνει, γιατί αυτό πήγε να πει. Άλλωστε έχει την αδερφή σου, την αγκαλιάζει, την κρατά έτσι και πάτε μαζί. Και οι μπότες δεν με χαλάνε, εντάξει. Δεν είμαι υπέρ τη μπότα τη κλασική, αλλά αυτή είναι safe μπότα. Σε αυτό το look πηγαίνει. Γι' αυτό το λόγο θα του κοπιάρω σήμερα και θα βάλω κι εγώ ένα τρία. Ευχαριστώ. Τρία. Ευχαριστούμε, Λάκη. Νιώθεις καλύτερα? Ναι. Συνολική βαθμολογία είναι 12,3. Ευχαριστώ. Δεν είναι και άσχημα.